Σύντροφες και σύντροφοι, να προσθέσω ότι είμαι και μέλος της Πανελλαδικής Ανεξάρτησης Ταξικής Κίνησης. Να ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνατε στις εκδηλώσεις του Art Project. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος σε αυτό το χρόνο, προσπαθώντας να δώσω 2-3 σκέψεις. Το ένα είναι ότι για να απαντήσουμε την κατάσταση που υπάρχει και στα καθήκοντα που μπαίνουν, τόσο στο εργατικό όσο και στο συνδικαλιστικό κίνημα, θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε κατάματα το τι συμβαίνει. Έχουμε ένα καπιταλισμό, λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται σε δομική κρίση. Ένα καπιταλισμό ο οποίος αδυνατεί να ρυθμιστεί με τους παλιούς όρους που ξέραμε. Ένα καπιταλισμό όπου το κοινωνικό κράτος, με τη μορφή που το ξέραμε, εμπορευματοποιείται. Και πάβει να μπορεί με κάποιο τρόπο να επαναδιαπραγματευτεί και να γυρίσουμε σε μια πρώτερη κατάσταση. Αυτό δεν φαίνεται τόσο, κατά την άποψή μου, μόνο από τις πολιτικές των μνημονίων, διότι δεν είναι ακριβώς ζήτημα πολιτικής. Κατά την άποψή μου, είναι ζήτημα επιβίωσης του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο, λοιπόν, έτσι μπορεί να επιβιώσει στις καινούργιες συνθήκες ανταγωνισμών και μάλιστα με όρους μαζικής καταστροφής των παραγωγικών δυνάμεων. Καταστροφής που έρχεται με λογικές εσωτερικής υποτίμησης, όπως είδαμε στην Ελλάδα με τα μνημόνια, αλλά και με ένα κάρο πολέμους. Κατά την άποψή μου, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είμαστε μπροστά στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέποντας ένα νούμερο. Είμαστε, δηλαδή, έχει αρχίσει ακόμα. Έχει αρχίσει ήδη, βλέποντας ένα νούμερο, ότι υπάρχουν γύρω στα 95 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στον πλανήτη, λόγω των πολέμων που γίνονται περιφερειακά αυτή τη στιγμή. Αυτά τα πράγματα σημαίνουν μια κατάσταση από τη μία πλευρά του κεφαλαίου, αλλά σημαίνουν και πράγματα για τις δυνάμεις της εργασίας. Οι οποίες δυνάμεις εργασίας βρίσκονται σε τροχιά ήττας αυτή τη στιγμή, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια. Από τότε που άρχισαν να συζητάνε στην Ελλάδα, ας πούμε, θα θυμίσω, το είπε και ο Γιώργος ο Χαρίς αρχικά, ας πούμε, ότι ήταν οι εποχές εκείνες που έπαψε να μιλά για ταξική πάλι. Έπαψαν να μιλούν τα συνδικάτα για ταξική πάλι και πήγαν να παίξουν τον κομπάρσο στους κοινωνικούς διαλόγους, ως εταίροι. Εκεί ουσιαστικά παζαρεύονταν με κάποιο τρόπο η θέση, αλλά πλέον αυτό που είχε συμβεί ήταν να αποκόπτονται πλήρως από τα συμφέροντα της εργασίας και του κόσμου της βάσης. Υπήρξαν αγώνες αντίστασης. Ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός που περιγράφηκε και από προηγούμενους ομιλητές δεν μπόρεσε να απαντήσει ή μάλλον απάντησε μη συνδέοντας ουσιαστικά στις αχμές του κινήματος με σοβαρή πολιτικοποίηση έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει και να αποσπάσει νίκες η εργατική τάξη. Και γιατί? Μα γιατί αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτό πάει να κάνει και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Δεν πρέπει να έχουμε, λοιπόν, αυταπάτες γι' αυτό. Δόθηκαν, λοιπόν, μαζικοί αγώνες, δόθηκαν και κλαδικοί αγώνες, δόθηκαν και σωματιακοί αγώνες. Χαρακτηριστικό ήταν η χαλιβουργία, όπου με πολύμηνο αγώνα σοβαρό δεν μπόρεσε όχι να κερδίσει, ιτήθηκε απομονωμένη κιόλας. Οι ναυτεργάτες, οι εκπαιδευτικοί, το μετρό, ποια ήταν η απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος όταν το κράτος επιστράτευε τους απεργούς και έβγαζε πάνω μας και καταρχιστικές τις απεργίες τους. Υπήρξε τομερά ανήμπορο το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα να απαντήσει σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η σοβούσα κρίση. Το θέμα είναι πού πάμε. Ποια είναι η πραγματική απάντηση που πρέπει να δοθεί και ποια είναι τα καθήκοντα που βγαίνουν μπροστά. Όταν έχουμε μαζί με τις ΔΕΚΟ 7-10% συνδικαλιστική πυκνότητα στον ιδιωτικό τομέα. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν γυρίσει την πλάτη στα συνδικάτα και δεν τα θεωρούν εργαλεία τους. Όταν έχουμε ένα τεράστιο όπλο από τον αντίπαλο που λέγεται η δημιουργία 1,5 εκατομμυρίων ανέργων. Οι άνεργοι, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι πλέον μια αυτοτελής κατάσταση που θα πρέπει να τη δούμε και ξεχωριστά. Και πρέπει να αποκτήσουν λόγο. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα συνδεθούν
αυτός εφεδρικός στρατός της εργατικής τάξης, με όλο το εργατικό κίνημα, με τις δικές του ανάγκες, χωρίς να μπορέσει να περάσουν οι κοινωνικοί αυτοματισμοί. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει για το εργατικό κίνημα και πώς μπορεί να απαντηθεί και στο συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά και από εδώ και πέρα και πολιτικά, η πολυδιάσπαση της εργασίας, όλες αυτές οι μορφές εργασίας. Το να μπορεί να δουλεύει κανείς 2 ώρες τη βδομάδα και να θεωρείται εργαζόμενος. Αυτές είναι κανιβαλικές συνθήκες, οι οποίες δυστυχώς αποτυπώνουν και το μέγεθος της σημερινής κατάστασης της ΙΤΑΣ και από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βάση η οποία είναι αρκετά κάτω από τη συζήτηση που κάνουμε συνεχώς η αριστερά μεταξύ μας. Δηλαδή, πώς οι κορυφές αποφάσισαν λάθος σήμερα, χτες, προχτές. Πρέπει να γίνει μια δουλειά της βάσης, μια δουλειά ενότητας πρωτοπόρων εργαζομένων, πρωτοπόρων δυνάμεων του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, στη βάση συγκέντρωσης δυνάμεων, στη βάση δημιουργίας συνδικάτων. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για εργατική τάξη με 7%, για τη συνδικαλιζόμενη εργατική τάξη με 7% συνδικαλιστική πυκνότητα. Αυτά πρέπει να απαντηθούν. Και δεν μπορούν να απαντηθούν από τα πάνω. Ούτε είναι απλά ένα ζήτημα γραμμής. Θέλει άλλου είδους δουλειές. Θέλει να απαντηθεί, το είπε η Νάγια πριν, θέλει να απαντηθεί το ζήτημα, πρέπει να μπει μπροστά το ζήτημα της εργασίας, πρέπει να μπει μπροστά το ζήτημα του χρόνου εργασίας. Δεν μπορεί με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, και έτσι συνδέεται, να δουλεύουμε με αύξηση ωρών εργασίας. Στο δημόσιο αυξήθηκαν στις 40 ώρες εργασίας, να θυμίσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα που εμείς συζητάμε είναι καλά μελετημένα από τον αντίπαλο. Είσαι στο 7 λεπτά, σύντροφε. Τελειώνω. Τον περασμένο Γενάρη, στον Ταβός έγινε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Εκεί συζητούσαν για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Συζητούσαν λοιπόν πώς η ρομποτική θα μπει μέσα στην εργασία και από έρευνα στην παραγωγή και από έρευνα που έγινε σε 15 χώρες, το αποτέλεσμα έδινε ότι μέχρι το 20 θα έχουμε συν, από αυτήν την αιτία και μόνο, συν 7 εκατομμύρια ανέργους. Βασικό λοιπόν είναι να μπορέσουμε να βρούμε και να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους, τη νέα χάρτα δικαιωμάτων της εργατικής τάξης που πρέπει αυτή να μπει μπροστά, που με ενότητα οι δυνάμεις, οι πρωτοπόρες θα μπορέσουν να παλέψουν για τα κρίσιμα ζητήματα. Να ξεφύγουμε και από τον αριστερό κομματικό συνδικαλισμό που αντιλαμβάνεται το συνδικαλισμό ως μέρος για να μπορεί να το κεφαλαιοποιεί κομματικά και να έχουμε εμπιστοσύνη στην τάξη, η οποία θέλω να πω ότι καλώς έχει λειτουργήσει, δηλαδή έχει ένα κριτήριο, ένα ένστικτο, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα αν δούμε τα τελευταία χρόνια, τα μνημονιακά. Φαίνεται πότε ήταν επάνω και πότε πίστευε ότι μπορεί να πετύχει πράγματα και πότε όχι. Αυτή την πίστη για να την ξαναβρει, για να μπορέσει να έχει ένα ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, το οποίο θα χειραφετηθεί, θα απαντήσει κόντρα και θα πετάξει έξω τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό, για να μπορέσει να πολιτικοποιήσει την πάλη, για να μπουν τα μεγάλα ζητήματα της εργατικής τάξης και στο διεθνισμό και για τον εμπεριαλισμό που πρέπει να απαντάς. Για να μπορέσει λοιπόν να δοθεί συνολική πολιτική απάντηση, απαιτείται πρώτα απ' όλα να έχουμε μια βαθιά πεποίθηση ότι δεν υπάρχει η απόλυτη αλήθεια σε κανέναν μας, να έχουμε πίστη στην τάξη μας, να μπορούμε να ακούμε και να φωκαζόμαστε στην τάξη μας και έτσι το πρόγραμμα και αυτό το οποίο μπορούμε να προτείνουμε και να παλεύουμε ουσιαστικά να έχει ανταπόκριση στη βάση και να μην είναι από τα πάνω και από τα έξω. Αυτά, ευχαριστώ.